Γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει κάτι για να φθηνίνουν τα rapid test και τα μοριακά τεστ? Rapid test σήμερα έχει διατίμηση στα 10 ευρώ και βρίσκει και με 6 ευρώ. Δεν είναι λίγο. Πόσο θέλεις να πάει το rapid, βρε παιδάκι μου, για να κάνουμε Χριστούγεννα? Δεν θέλω να ακούω συνεχώς η χώρα υπερβολής. Έχουμε φτηνές τιμές και στα rapid και στα PCR. Βάλτε ένα πίνακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τα δείτε. Εγώ τα βλέπω κάθε μέρα. Είμαστε χαμηλότερα από όλους. Δεν γίνεται συνέχεια να γκρινιάζει. Το λέω γιατί αυτό. Λέει ούτε τα Χριστούγεννα να σταματάτε. Όσον αφορά το κόστος της PCR, νομίζω ότι η Ελλάδα είναι από τις φτηνότερες χώρες στον κόσμο όσον αφορά την PCR. Δηλαδή, άμα το συγκρίνετε με τη Γαλλία, το Βέλγιο ή την Αγγλία, είναι πολύ πολύ χαμηλότερη τιμή. Δεν χρειάζεται συχνά PCR, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάνε οικογένειες να κάνουν PCR. Συμπολίτες μου. Προφανώς και υπάρχει και ατομική ευθύνη και συλλογική ευθύνη και κυβερνητική ευθύνη. Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις και εμείς χρεωνόμαστε, πιστωνόμαστε την επιτυχία ή την αποτυχία των πολιτικών τις οποίες εφαρμόζουμε. Και κλαίγεσαι τώρα γιατί δεν σου δώσω πέτσες. Καλά έκανε και δεν σου δώσω η απάντηση. Εγώ θα σαν χωριό μου αν του είχαν δώσει.